Όμως πραγματικά νομίζω ότι έχουν χάσει και λέξη το νόημά τους τις τελευταίες ημέρες σε σχέση με αυτά τα οποία έχει πράξει αυτή η κυβέρνηση. Όλο το τελευταίο διάστημα έχουμε μια δημοκρατική εκτροπή. Η δημοκρατική εκτροπή ποια είναι? Υπάρχει ένα σκάνδαλο μαζικών παρακολουθήσεων και ταυτόχρονα ένα σκάνδαλο της συγκάλυψης. Όλα προσπαθούν να μείνουν στο σκοτάδι, κρύβονται πίσω με την επίκληση ενός δίθεν απόρριτου, πίσω ακόμα και από την Εξεταστική Επιτροπή. Παρακολουθούνται στη χώρα μας αρχηγός πολιτικού κόμματος, υπουργοί της κυβέρνησης, αρχηγοί του στρατεύματος, δημοσιογράφοι, δικαστικοί, μαζικές παρακολουθήσεις. Και πάμε στις εκλογές χωρίς να το μάθει ο τόπος για ποιους λόγους παρακολουθούνται. Το θεωρώ αδιανόητο και το αφήνω στην κρίση των πολιτών και βεβαίως θα έρθει και στην κρίση του ελληνικού λαού. Και εδώ πέρα έχουμε μια κυβέρνηση που ουσιαστικά προσπαθεί να κοροϊδέψει τους πολίτες. Μιλάει αυτή τη στιγμή η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας για Τραμπ. Μιλάει η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας για την ακροδεξιά των Ηνωμένων Πολιτειών, για την ακροδεξιά της Βραζιλίας, για την ακροδεξιά που είναι σε όλες τις χώρες και είναι η σκληρή δεξιά, η οποία είναι όμορος χώρος της Νέας Δημοκρατίας. Μιλάει η Νέα Δημοκρατία για όλα αυτά τα φαινόμενα. Και ξέρετε, δεν είναι μόνο και τα θέματα δημοκρατίας, είναι και τα θέματα ακρίβειας που δεν τα συζητάμε. Νομίζω όμως ότι πρέπει να έρθουν στο προσκήνιο, γιατί ο κόσμος δεν τα βγάζει πέρα και οι τιμές ακριβαίνουν παντού αντί για να μειώνονται σε σχέση με την αγοραστική δύναμη. Στο Θεό δεν ακριβαίνουν. Ακριβώς. Ακριβώς. Έβλεπα όλα τα συγκριτικά σε σχέση με την αγοραστική δύναμη. Είμαστε οι χειρότεροι αυτή τη στιγμή σε όλη την Ευρώπη. Κάτι το οποίο λέω αυτονόητο πολλές φορές. Δεν είναι δυνατόν η τιμή της βενζίνης να είναι μεγαλύτερη από τη τιμή στο Λουξεμβούργο, στο οποίο έχουμε υποδεκαπλάσιο στη χώρα μας μισθούς. Λοιπόν, όλο αυτό είναι αποτέλεσμα των πολιτικών Μητσοτάκη. Και στα ζητήματα δημοκρατίας, και στα ζητήματα οικονομίας, και στα ζητήματα της ακρίβειας. Η χώρα δεν αντέχει άλλο. Έχουμε φτάσει λίγο πριν να προκυρηθούν οι εκλογές και έχουμε έναν Κυριάκο Μητσοτάκη να κοροϊδεύει από το καλοκαίρι, να λέει: μια θα πάμε το Σεπτέμβριο στις εκλογές, μια θα το σκεφτώ στο βουνό, μια θα το σκεφτώ στη θάλασσα. Καλά, δεν το είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, το είπαν οι βουλευτές σας. Οι βουλευτές του δεν τον πίστευαν. Μας έβγαλαν ημερομηνίες εδώ από την κυρία Γιάμαλη. Δίναν το Σεπτέμβριο, εδώ δεν σας το είχε δώσει ένας βουλευτής Νέας Δημοκρατίας. Καλά θυμάμαι, δηλαδή το ξεχνάω. Λέω λοιπόν, ο Κυριάκος Μητσοτάκης έφυγε. Σας παρακαλώ, σας άκουσα από συγκριτικό. Άκουσα τον Κυριάκο Μητσοτάκη να λέει. Να φεύγει τα Χριστούγεννα και να λέει θα το σκεφτώ στο βουνό, αλλά μετά πήγα στη θάλασσα. Είναι αυτό θεσμική λειτουργία? Να κοροϊδεύει συνεχώς τον κόσμο με το θέμα των εκλογών και να έχουμε φτάσει σε μια τέτοια κατάσταση να παρακολουθούνται οι πάντες και όλοι οι πολιτικοί παρακολουθούνται. Ξέρετε κάτι, το επιβεβαίωσε ο πρόεδρος της Ανεξάρτητης Αρχής. Από τον πρόεδρο της Ανεξάρτητης Αρχής που επιβεβαίωσε την παρακολούθηση στο έγγραφο που έστειλε σε όλους τους αρχηγούς των πολιτικών κομμάτων. Και είχε το θράσος ο Κυριάκος Μητσοτάκης να σηκωθεί μέσα στη Βουλή και να δείχνει τα χαρτί και να λέει: εγώ δεν έχω ενημερωθεί. Επειδή του έγραφε το χαρτί ότι παρακολουθούνται και οι έξι, αλλά δεν είχε κάνει ο ίδιος το ερώτημα. Να είναι σοβαρά πράγματα αυτά. Ξέρετε γιατί το έκανε ο Κυριάκος Μητσοτάκης όμως? Για να λέμε εδώ τα πράγματα. Την προηγούμενη φορά θυμηθείτε πώς είχε φύγει από τη Βουλή όταν το ρωτούσε ο Αλέξης Τσίπρας αν παρακολουθούσε ο αρχηγός στρατεύματος και ο υπουργός ανάπτυξης. Την επόμενη φορά λοιπόν, για να μην πει πάλι για τους ίδιους, έκανε τάχα ότι δεν ήξερε, ότι δεν έχει καταλάβει. Συγγνώμη, κοροϊδεύει τους πολίτες στα μούτρα. Και δυστυχώς αυτή η κυβέρνηση και η γραμμή η κυβερνητική, διότι άκουσα και πριν τη γραμμή την κυβερνητική, είναι μια κοροϊδία αυτή τη στιγμή και αυτό καταδεικνύουμε. Αυτό λέμε και έχουμε μια βουλή αυτή τη στιγμή στην οποία έρχεται ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Δεν ξέρετε πόσες φορές είχε κάνει μια επίκαιρη ερώτηση για τις υποκλοπές ο Αλέξης Τσίπρας στον Κυριάκο Μητσοτάκη? 6 απανωτές φορές. Και δεν ήρθε να απαντήσει ούτε μία φορά από τις 6. Εμείς λοιπόν, και για να μην έχετε καμία αμφιβολία, και μέσα στη Βουλή θα είμαστε και θα σας ελέγχουμε και θα κάνουμε ερωτήσεις και θα μιλούμε και θα λέμε τις απόψεις μας για κάθε νομοσχέδιο και για κάθε τροπολογία που θα φέρνετε. Δεν νομιμοποιούμε στις πληροφορίες όμως αυτή τη δημοκρατική εκτροπή στην οποία έχει οδηγηθεί ο τόπος.